κάπως έτσι ξεκινάμε. Το ξέρω ότι αργήσαμε σήμερα. Συγγνώμη για την ασυνέπεια, αλλά πραγματικά δεν ξέρω τι έχει συμβεί στους δρόμους. Μάλλον καλοκαιριάζει και όλα ανοίγουν. Μαζί με όλα αυτά ανοίγει και η διάθεση, το σημαντικότερο. Οπότε κάπου εκεί θα οφείλεται όλο αυτό το μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Αν είναι για αυτούς τους λόγους, δεν γκρινιάζουμε τότε. Τελείωσε και η εισαγωγή μας. Κάτι με τα ηχεία μου δεν πάει καλά. Όμως θα τα ξεπεράσουμε αυτά τα τεχνικά. Και θα ξεκινήσουμε λέγοντας ότι είναι Παρασκευή, αγαπημένη μας μέρα. Το αγαπημένο μας βράδυ, που ξέρουμε ότι η επόμενη μέρα είναι ξένιαστη. Από άποψη υποχρεώσεων και δουλειάς. Για τους περισσότερους από εμάς. Όπως κάθε φορά, έτσι και σήμερα, θα ξεκινήσουμε λέγοντας ποιος γιορτάζει. Έστειλα, να τώρα ακούγομαι, δεν ακούγομαι, για να δούμε τι γίνεται. Κάπως καλύτερα τα βλέπω τα πράγματα τώρα. Έλεγε λοιπόν το εορτολόγιο ότι είναι Ιώβ και Σεραφείμ. Έστειλα στο φίλο μου το Σεραφείμ, μου επιβεβαίωσε ότι είναι πολύ άγιο, οπότε δεν γιορτάζει σήμερα. Ιώβ δεν έχω κάποιον για να το ευχηθώ. Και τι λεπτομέρειες έχει σήμερα η μέρα, για να δούμε. Παρότι ήταν έτσι μέσα στην ένταση και μέχρι και το βράδυ αυτό διαπίστωσα στους δρόμους. Όμως όπως λέμε πάντα, την Παρασκευή μας την κλείνουμε με ευχάριστο μήνυμα, με ευχάριστη διάθεση, για να πάμε να συναντήσουμε φίλους, γνωστούς, να πιούμε ένα ποτάκι να χαλαρώσουμε, να κάνουμε μια βόλτα να χαλαρώσουμε ή να κάτσουμε και μόνοι μας να χαλαρώσουμε. Τίποτα δεν είναι υποχρεωτικό. Έτσι που λέτε, λέει λοιπόν ότι στο εορτολόγιο μας, για να σας πω τώρα, γιορτάζουν Σεραφείμ και Ιώβ, Ιωβία, Ιώβη, μάλιστα. Έχουμε ανατολή του ήλιου στις 6:23 και δύση του ηλίου, η δύση του ήλιου στις 20:20, δηλαδή 8:20. Για πόσο διαρκεί η μέρα μας? 13 ώρες και 57 λεπτά. Να δράξουμε λοιπόν τη μέρα. Υπάρχει, λέει, σήμερα Διεθνής ημέρα τούμπας, είναι αυτό το όργανο. Δεν θα πούμε παραπάνω, γιατί δεν νομίζω ότι εδώ δίνεται ευκαιρία και στο θέμα της εκπομπής δεν πολύ ταιριάζει. Παγκόσμια ημέρα. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας σήμερα. Εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για έναν βρετανικής έμπνευσης εορτασμό που καθιερώθηκε το 1992 από μία πρώην ανορεξική. Για να δούμε τι ενδιαφέρον μας λέει. Η Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Πρόκειται για έναν βρετανικής εμπνεύσεως εορτασμό, όπως είπαμε, που καθιερώθηκε το 1992 από την Mary Evans Young, επικεφαλής της αντιδιαιτικής καμπάνιας στη Μεγάλη Βρετανία και συγγραφέως του best-seller «Τα έχεις όλα χωρίς να κάνεις δίαιτα».
μας καλεί να αποδεχτούμε το σώμα μας χωρίς κόμπλεξ, να γιορτάσουμε την ομορφιά και την ποικιλομορφία όλων των φυσικών μεγεθών του ανθρώπινου σώματος, να κηρύξουμε μορατόριουμ μιας μέρας στη δίαιτα και στην αιμονή μας για απώλεια βάρους, να πληροφορηθούμε τις βλαβερές συνέπειες που μπορεί να έχει μια δίαιτα αδυνατίσματος, να συμβάλλουμε στον τερματισμό των διακρίσεων κατά των υπέρβαρων συνανθρώπων μας. Και σε αυτό το σημείο, αφού είπαμε ποιος γιορτάζει, αφού είπαμε ότι είναι σήμερα 6 Μαΐου, και αυτό να το πούμε, και αφού φτιάξαμε κάπως τον ήχο, που τώρα βλέπω ότι πάλι μου κάνει κάποια έτσι κολπάκια, θα κάνουμε ένα μουσικό που το λέω εγώ, και επιστρέφουμε. Να συνεχίσουμε φτιάχνοντας πάλι τον ήχο, αλλά θα τα καταφέρουμε, το σταθεροποιήσουμε. Και λέγαμε λοιπόν για την Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας. Και θα συνεχίσουμε στο κομμάτι αυτό που εντάσσεται και στο ευζήν και στην ομορφιά. Για τη μόδα έχουμε να πούμε το ένα και μοναδικό θέμα που μονοπόλησε λοιπόν τις συζητήσεις. Ήταν το Met Gala που έγινε πριν κάποιες μέρες, όπου οι εμφανίσεις πραγματικά μπορούν να σηκώσουν ποικίλα σχόλια. Αλλά θα τα συζητήσουμε αργότερα. Συνεχίζοντας λοιπόν και λέγοντας, κάνοντας αφιέρωμα στη μέρα η οποία είναι κατά της δίαιτας, έχουμε εδώ κάποια tips από την γιαγιά Άννα που γεννήθηκε το 1992 και είχε 8 παιδιά, 16 εγγόνια, 23 δυσέγγωνα. Αποκαλύπτει πως έκλεισε έναν αιώνα ζωής το 1922, αν ακούστηκε 1992. Είναι το 1922 λοιπόν, η ημερομηνία γέννησής της, και λέει λοιπόν ότι αν υπάρχει μυστικό για τη μακροζωία, τότε ένας από τους ανθρώπους στην Ελλάδα που μπορεί να το γνωρίζουν είναι η κυρία Άννα που ζει στην Ελασσόνα. Η συγκεκριμένη κυρία που γεννήθηκε στο Κοκκινόπλο το 1922 πρόσφατα έκλεισε τα 100 χρόνια και πριν λίγες μέρες στήθηκε μια μεγάλη γιορτή στα καλύβια που μένει για τα γενέθλιά της.
Το παρόν έδωσαν τα 8 παιδιά της, τα 16 εγγόνια και τα 23 δισέγγωνα, στις εγκαλίες των οποίων πνίγηκε με την ίδια να μην κρύβει τη χαρά της για τη συνύπαρξη όλων. Το μεγαλύτερο παιδί της είναι γεννημένο το 1939 και είναι εν ζωή 82 ετών. Το μεγαλύτερο εγγόνι είναι 56 και το μεγαλύτερο δισέγγωνο είναι 28 χρόνων, ενώ είχε χάσει τον άντρα της πριν από 26 χρόνια. Η ίδια αναφέρει ότι το βασικό συστατικό που συντέλεσε στο να πατήσει τα 100 είναι η έλλειψη άγχους και τα βότανα του Ολύμπου. Οπότε αν κάποιος θέλει να φτάσει στα χρόνια της, τώρα ξέρει τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει. Πολύ εύκολο, παιδιά, το δεύτερο, τα βότανα. Τι θα κάνουμε για το πρώτο, είναι το ερώτημα. Με εδώ tips, ανταλλάσσουμε απόψεις, τις οποίες κάνουμε και πράξη για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε την κυρία Άννα, γιατί η αλήθεια είναι αυτή πνίγηκε στην αγκαλιά των δικών της που είναι εγγόνια, δισέγγωνα κτλ. Εμείς πνιγόμαστε κάθε μέρα στο άγχος, οπότε αυτό πρέπει να διορθωθεί. Σε συνέχεια αυτών των tips για την μακροζωία, έχουμε λοιπόν διάφορα beauty items που έχουν γίνει viral, τα οποία τώρα νομίζω ότι, τι να σας πω, είναι λίγο υπεραναλυτικό εδώ το άρθρο και ίσως επειδή αργήσαμε, να το πούμε την επόμενη φορά. Να πούμε όμως κάτι έτσι που έχει να κάνει με trend. Η W τεχνική είναι το νέο trend στο μακιγιάζ που έχει γίνει viral. Πρόκειται για μια τεχνική που δημιουργεί ένα πολυπόθητο λαμπερό δέρμα και ένα λιωκαμένο εφέ σαν να έχετε περάσει όλη τη μέρα στην παραλία. Η αλήθεια είναι αυτό τώρα κοντεύει να γίνει πραγματικότητα χωρίς κόπο, χωρίς προϊόντα και χωρίς κόστος, όταν θα ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε στις παραλίες μας, τις πανέμορφες. Το μόνο λοιπόν που χρειαζόμαστε για να εφαρμόσουμε την W Makeup Technique είναι ένα ρούζ. Αρκεί να το εφαρμόσουμε σε σχήμα W, δηλαδή στο πάνω μέρος των ζυγωματικών και στην κορυφή της μύτης και στη συνέχεια να κάνουμε ένα πολύ καλό blend με το πινέλο ακολουθώντας το W. Για τη συγκεκριμένη τεχνική μπορεί να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε ρούζ που έχετε στο νεσεσέρ σας, είτε σε μορφή πούδρας, είτε stick ή κρεμώδες. Για να πετύχετε το φυσικό αποτέλεσμα, είναι καλύτερο να επιλέξετε ρούζ σε υγιεινές αποχρώσεις όπως το ροδακινί, το μπρονζέ ή το απαλό κοράλι, αποφεύγοντας τα πιο σκούρα χρώματα που δεν κάνουν εύκολα blend με τον τόνο της επιδερμίδας. Αυτό πραγματικά είναι έτσι ένα tip το οποίο το έχω εφαρμόσει κι εγώ και γράφει και έχει αποτέλεσμα χωρίς ιδιαίτερο κόπο. Οπότε τώρα να συνεχίσουμε στο κομμάτι της μόδας. Θα πάμε λίγο fast forward λίγο τα θέματα, γιατί πέσαμε και στην κίνηση και καθυστερήσαμε, οπότε φάγαμε λίγο χρόνο. Τι λέμε για μόδα, στο κομμάτι της μόδας, τι άλλο να πούμε εκτός από το Met Gala, το οποίο έγινε πριν λίγες μέρες. Έχω εδώ ένα άρθρο βέβαια στα αγγλικά, αλλά θα βρούμε και το θέμα αμέσως, γιατί το έχουμε κάπου εδώ αποθηκευμένο. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε, δεν πρόλαβαν τα ελληνικά μας περιοδικά να κάνουν αφιέρωση, δεν ξέρω. Λοιπόν, Met Gala. Για να σας πω τώρα. Gilded Glamour ήταν ο ενδυματολογικός κώδικας που λίγοι πέτυχαν. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχω και κάποια άρθρα στον υπολογιστή εδώ στο πλάι. Ίσως να μου είναι πιο εύκολο να πάρω το μικρόφωνο για να βλέπω και να με ακούτε παράλληλα. Για να δούμε. Νομίζω ότι είμαστε καλά έτσι. Βέβαια, ήταν λοιπόν αυτό το θέμα που είπαμε. Ήταν έτσι αφιερωμένο σε αυτή την αμερικάνικη μόδα εκείνης της εποχής. Αλλά
Κάτι που έκανε πολύ εντύπωση και συζητήθηκε πάρα πολύ ήταν ότι το format, το Happy Birthday Mr. President, το θυμάστε? Εκείνης της βραδιάς λοιπόν, το Happy Birthday Mr. President που είπε η Marilyn Monroe, εκείνης της βραδιάς λοιπόν το φόρεμα, το οποίο βρίσκεται και μόνιμα σε έκθεση, κατάφερε να το αποσπάσει για λίγα λεπτά, μόνο και μόνο να περάσει μέσα σε αυτό φυσικά η Kim Kardashian το κόκκινο χαλί, γιατί μόλις τελείωσαν τα φλάς και έπρεπε να μπουν μέσα, φόρεσε μία ρέπλικα και το original παραδόθηκε. Όμως θα συμφωνήσω με κάποια σχόλια τα οποία είχαν να κάνουν με το εξής, ότι το φόρεμα δεν έκλεινε στο πίσω μέρος. Η Kim έχασε 8 κιλά, λέει, σε μια εβδομάδα για να μπορέσει να μπει στο φόρεμα, όμως τελικά δεν τα κατάφερε στο 100%, διότι όπως καταλαβαίνετε τα οπίσθια είναι ογκώδη, και οπότε τι να κάνει και το φόρεμα αυτό. Επίσης, το άλλο σχόλιο είναι ότι αυτό το naked look, γιατί για εκείνη την εποχή, αλλά και τώρα νομίζω είναι πολύ σύγχρονο, το naked λοιπόν look που προσέφερε αυτό το φόρεμα, είχε προσαρμοστεί απόλυτα στο χρώμα του δέρματος της Μερλίν. Οπότε έδειχνε ένα με το δέρμα της. Και το μόνο που έτσι σαν τόνιζε περισσότερο ήταν ότι προσέδιδε μία λάμψη στο κορμί της και φυσικά τόνιζε τη θηλυκή φιγούρα και σιλουέτα. Οπότε όσο κιλά και να χάσει αυτή η Kim, που πραγματικά έχασε η γυναίκα, το έκανε να φαίνεται φτηνό, από την μία δεν έκλαινε, από την άλλη ο τόνος δεν είχε καμία σχέση του χρώματος με το δέρμα το δικό της, οπότε αμέσως χανόταν το naked look. Και όσον αφορά τη σιλουέτα, τη θηλυκή, εντάξει, δεν αντιλέγουμε ότι ένα τόσο κολλητό φόρεμα φαίνεται κολακευτικό, όμως αυτό το styling με το πλατινέ μαλλί, το πολύ απλό, όλη την εικόνα την έκανε φτηνή. Θα συμφωνήσω με αυτό το σχόλιο. Μπορεί σαν πρώτη εντύπωση να φάνηκε εντυπωσιακό, αλλά νομίζω ότι σε τελική ανάλυση και χωρίς πολλή σκέψη αυτό μας έρχεται να πούμε. Είναι μερικές φορές καλό κάποια πράγματα να μην τα πειράζουμε και να μην τα προσαρμόζουμε τόσο πολύ. Δέχτηκε η καημένη βέβαια έντονη κριτική τα τελευταία 24 ώρα. Μάλιστα, μέσα σε αυτό την κατηγόρησαν πως προωθεί κακά πρότυπα για τις γυναίκες. Πιο συγκεκριμένα, επειδή έκανε δηλώσεις για τα κιλά που έχασε, της είπαν ότι είναι σαν να προτρέπει τις γυναίκες να αδυνατήσουν ακολουθώντας λάθος τρόπο και να προκαλούν έτσι προβλήματα στην υγεία τους. Αντίθετα με όλα αυτά, ο γυμναστής της δηλώνει, για να δούμε τι δηλώνει, πως η Kim Kardashian κατάφερε να χάσει όντως 7 κιλά μέσα σε 3 μόλις εβδομάδες. Εντάξει, υπερβάλαμε πιο πριν. Το έκανε με απόλυτα υγιεινό τρόπο. Ναι. Εδώ βλέπω ότι το φόρεμα, επειδή ήταν πολύ λευκή επιδερμίδα της Μερλίν, δεν έχει καμία σχέση. Είναι ένα ξένο πράγμα πάνω. Το βλέπω πάλι, την εικόνα μπροστά μου. Είχαν δίκιο δηλαδή αυτοί που το σχολίασαν. Συνεχίζοντας λοιπόν στο θέμα της δίαιτας, λέει ότι έκανε μια ισορροπημένη διατροφή. Καμιά φορά δεν έτρωγε τόσο πολύ, όμως δεν έμενε νηστική. Απλά το δεύτερο πράγμα που έκανε μετά από οτιδήποτε ήταν να επισκέπτει το γυμναστήριο. Είναι παρερμηνία το ότι έκανε δίαιτες και προσπαθούσε σκληρά να χάσει τα κιλά. Δεν ταλαιπώρησε τον εαυτό της. Έσπευσε να συμπληρώσει. Μάλιστα, ότι είναι δυνατόν να χάσουμε κιλά, ακόμη και χωρίς να στερούμαστε. Και τι άλλο λένε για αυτό το φόρεμα? Νομίζω ότι πάνω κάτω αυτά τα ίδια πράγματα είναι. Και όλοι λοιπόν μείνανε σε αυτό το... Η αλήθεια είναι ότι δεν είχε κάτι εντυπωσιακό άλλο να προσφέρει το φετινό κόκκινο χαλί, αν εξαιρέσεις βέβαια την παρουσιάστρια, η οποία, την Μπλέικ, η οποία μιμήθηκε λίγο το άγαλμα της ελευθερίας και ήταν ένα φόρεμα έτσι
εμπνευσμένο από αυτό και το οποίο φυσικά λύνοντας την ουρά και το φιόγκο το τεράστιο που είχε, άλλαξε και χρώμα και από μπρονζέ έγινε τυρκουάζ, της αλλάξαν και τα γάντια που έγινε το ίδιο και με τα γάντια. Αυτό το strapless λίγο το έφερνε σε έτσι μια πιο μοντέρνα εκδοχή, αλλά βέβαια όπως και να το κάνεις, έτσι μια πολύ όμορφη παρουσία και εντυπωσιακή, έκλεψε την παράσταση. Κάτι άλλο, εκτός θέματος λοιπόν ήταν οι περισσότερες κυρίες, κάποιες δεν προσπάθησαν καν, δεν ήξεραν καν το θέμα. Νομίζω ότι το χειρότερο είναι αυτό. Αλλά η χαρά όλων ήταν ότι δεν αναβλήθηκε τον γκαλά φέτος, πήγαν όλοι και κάπως προσπαθούμε έτσι να θυμηθούμε τους κανονικούς ρυθμούς. Ακόμη και η showbiz, η οποία στερήθηκε και αυτών των εμφανίσεων και των συναθρήσεων κτλ. Όλοι το ξέρουμε αυτό γύρω στα 2 χρόνια τώρα, 2,5 με αυτή την ιστορία με τον COVID. Να κάνουμε ένα μουσικό και να επιστρέψουμε με το τελευταίο κομμάτι που είναι το Ευζήν. Σήμερα σκέφτηκα να, με αφορμή μάλλον μια έτσι εκπομπή μιας ψυχολόγου, να μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση, που πραγματικά είναι η κολόνα και η βάση στο να μην επιτρέπεις, λόγω και όλων αυτών των γεγονότων που έχουν να κάνουν με βία, με τις γυναικοκτονίες και με όλα αυτά τα δυσάρεστα που παρακολουθούμε ειδικά τόσο έντονα αυτό το διάστημα, μετά τον εγκλεισμό, σίγουρα πάντοτε συνέβαιναν, αλλά δεν ξέρω γιατί έχουν τέτοια συχνότητα τώρα ή τα παρουσιάζουμε έτσι, αλλά νομίζω ότι δεν είναι θέμα της παρουσίασης, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έντονα και συχνά. Οπότε, ξεκινώντας ένα παιδί, όπως μας λέει χαρακτηριστικά και στο άρθρο που θα διαβάσω μετά, την αυτοπεποίθηση δεν την αποκτούμε ξαφνικά επειδή έχουμε δει και έχουμε διαβάσει 2 άρθρα ή έχουμε πάει σε έναν ψυχολόγο ή είναι πολύ ωραία ημέρα και έχει ωραίο ήλιο και είμαστε με αυτοπεποίθηση. Και γιατί λέμε ότι είναι σημαντική η αυτοπεποίθηση? Σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει ούτε με τον εγωισμό, ούτε με την έπαρση, ούτε με όλα αυτά. Λέμε την έννοια της καλής αυτοπεποίθησης, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, ώστε να μην επιτρέπουμε και σε κάποιον τρίτο να μας βλάπτει. Και αυτό δυστυχώς δεν μαθαίνεται πολύ αργά. Αυτό μαθαίνεται από πολύ μικρή ηλικία, που σημαίνει ότι θα παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, ας πούμε, η οικογένεια, αλλά μετέπειτα και το εκπαιδευτικό σύστημα και ο κοινωνικός περίγυρος. Οπότε ένας άνθρωπος με αυτοπεποίθηση δεν επιτρέπει να φτάσουμε και σε αυτά τα στάδια της εκμετάλλευσης, της κακοποίησης και ούτω καθεξής. Οπότε κάνουμε ένα μουσικό και επιστρέφουμε.
Ωραία, τελείωσε και το κομμάτι. Και λέγαμε λοιπόν ότι θα μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση γιατί δεν ακούστηκε, ούτε και τώρα ακούγεται. Θα το πούμε λοιπόν πάλι πολύ δυνατά. Θα μιλήσουμε, για να δούμε να το ρυθμίσουμε, να δούμε αν ακουγόμαστε. Θα μιλήσουμε λοιπόν για την αυτοπεποίθηση, που είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει να το έχουμε από πολύ μικρή, χτίζεται από πολύ μικρή ηλικία, για να μην επιτρέπουμε, να συμβαίνει οτιδήποτε κακοποιητικό, να μην επιτρέπουμε σε κανέναν να έχει αυτή την παρεμβατική συμπεριφορά πάνω μας. Για να δούμε. Θα έρχομαι λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο καθώς θα διαβάζω. Θα το πάρω και μαζί μου, γιατί δεν με βολεύει. Λοιπόν, και να δούμε αν μετά μπορούμε να ακούσουμε κιόλας ένα απόσπασμα, θα είχε ενδιαφέρον. Η κλινική ψυχολόγος, λοιπόν, Άννα Κανδαράκη, αναλύει την αυτοπεποίθηση. Λέγοντας, και σημειώνοντας πόσο σημαντική είναι στη ζωή μας και πώς μπορούμε να την τονώσουμε. Δεν ακουόμαστε. Να την τονώσουμε. Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν αυτά τα προβληματάκια σήμερα. Ελπίζω να ακούγομαι. Πώς μπορούμε να την τονώσουμε. Καλύτερα να το βλέπω από εδώ, γιατί νομίζω ότι το καλώδιο εκεί δεν πηγαίνει καλά. Λοιπόν. Αρχικά λοιπόν μας λέει πως, να το βάλω και εδώ να βλέπω, ότι πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της αυτοποίθησης στη ζωή μας. Αρχικά είπε πως, πάλι δεν ακούγομαι, διακοπές. Είπε λοιπόν πως ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και πως και είναι το πως αντιλαμβανόμαστε εμείς τον εαυτό μας. Αυτό ξεκινάει από το πως βλέπουμε να μας αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Οι πρώτοι άλλοι που είναι οι γονείς μας. Η ψυχολόγος επεσήμανε πως όλα ξεκινούν από το γονεϊκό βλέμμα και παίζει καθοριστικό στο πως θα μεγαλώσει το παιδί και θα γίνει σε ενήλικας ρόλο. Που θα πατάει στα πόδια του. Συμπλήρωσε πως αν ένας γονιός δεν πιστεύει στον εαυτό του και νιώθει ανασφάλεια για τον εαυτό του, θα τη μεταδώσει και στο παιδί του. Ναι, σωστά. Αυτό είναι σωστό. Αυτό είναι απολύτως σωστό. Όπως μεγαλώνοντας, δεν θυμόμαστε τι λένε οι γονείς που λένε «μη φοβάσαι». Γιατί να μου πει «μη φοβάσαι»? Γιατί το παιδί δεν φοβάται. Εσύ του προκαλείς αυτή την καινούργια, ας πούμε, ανακάλυψη του συναισθήματος να φοβηθεί. «Μη φοβάσαι». Δεν φοβάται το παιδί. Το τρομακρατίζει να φοβηθεί. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα, πολύ μικρά, έτσι, καθημερινά. «Εσύ δεν μπορείς, είσαι μικρός». Όλα αυτά τα αρνητικά που το αντίθετο, δηλαδή δεν έχουν καμία τόνωση της αυτοπεποίθησης, αλλά μάλλον συμβάλλουν στο αντίθετο. Για να δούμε αν μπορέσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, γιατί έχουν ενδιαφέρουν τα άρθρα, αλλά επειδή έχει και αυτή την φοβερή μεταδοτικότητα στην ομιλία, για να δούμε αν μπορέσει να ακούσει κάτι, θα έχει ενδιαφέρον. Και ξεκάθαρη, ξεκινάει από τη μικρή ηλικία και ξεκινάει επί της ουσίας, τι είναι αυτοπεποίθηση, πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τον εαυτό μου. Και πώς αντιλαμβάνομαι εγώ τον εαυτό μου, ξεκινάει από το πώς καταλαβαίνω την αντιλαμβάνονται οι άλλοι. Οι πρώτοι άλλοι που είναι οι γονείς. Ξεκινάει λοιπόν από το γονεϊκό βλέμμα. Οπότε απευθύνομαι κατευθείαν στους γονείς αυτή τη στιγμή, γιατί έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο πώς το παιδί θα μεγαλώσει και θα γίνει ένας ενήλικας που πατάει στα πόδια του και πιστεύει στον εαυτό του.
Φαντάζομαι ότι όμως όλοι οι γονείς αυτό θα θέλαμε, να μεγαλώνουμε παιδιά με αυτοπεποίθηση, που να αγαπούν και να προσέχουν τον εαυτό τους, να πιστεύουν σε αυτόν και να βγουν στη ζωή να δημιουργήσουν το δικό τους δρόμο. Ναι, αλλά δεν είναι καθόλου απλό. Μα τι κάνουμε κάτι λάθος? Ναι. Είναι κάποια πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Ναι. Διότι ξεκινάει ο γονιός το τι βλέμμα, γι' αυτό επιμένω στο γονεϊκό βλέμμα. Ξεκινάει πρώτα απ' όλα από το πώς πιστεύω εγώ στον εαυτό. Δεν είναι φοβερό αυτό που λένε το βλέμμα? Δεν είναι αυτό που λένε ότι με ένα βλέμμα το παιδί τα καταλαβαίνει όλα? Ναι, με ένα βλέμμα, όταν είναι αυτό το τρομοκρατικό βλέμμα, λέει, μα τα παιδιά βλέπεις τι επικοινωνία έχουν με τους γονείς, πόσο πειθαρχημένα είναι. Ρίχνει ένα βλέμμα ο πατέρας ή η μαμά, το παιδί έχει μείνει κόκαλο. Αυτό που είναι, δηλαδή θέλω να πω με αυτό το παράδειγμα πόσο εσφαλμένες αντιλήψεις υπάρχουν. Αυτό το βλέμμα κάθε άλλο παρά πειθαρχία δείχνει, παρά επικοινωνία δείχνει. Το αντίθετο είναι ένα βλέμμα τρομοκρατικό. Οπότε με ένα βλέμμα το παιδί αμέσως αντιδρά. Το επιβεβαιώνει και η ψυχολόγος. Για να ακούσουμε. Το γονεϊκό μυαλό αντικατοπτρίζει και κάτι διαφορετικό, μου θυμίζει και κάτι διαφορετικό. Έρχεται σε μια διαφορετική φάση της ζωής μας. Πιάνουμε τώρα το κομμάτι της γονεϊκότητας, αλλά από εκεί ξεκινάει. Από το πώς δηλαδή ένας γονιός αρχίζει και πιστεύει πρώτα στον εαυτό του και το μεταδίδει αυτό και στο παιδί. Και καλά να είμαστε, να τα πούμε εδώ και το καλοκαίρι όταν θα έρθουν εκεί Πανελλήνιες, γιατί λαμβάνω από τους γονείς μια τεράστια αγωνία, λες και το κομμάτι του τι πιστεύει και το τι αξίζει το κάθε παιδί είναι το κομμάτι των εξετάσεων και των Πανελληνίων, ένα τεράστιο κομμάτι αυτό. Και όταν τους λέω ότι ξέρετε κάτι, δεν υπάρχει ψάξιμο χωρίς χάσιμο, είναι χαμένος, αναλογεί να είναι χαμένος σε αυτή την ηλικία, τρομάζουν ακόμα περισσότερο. Αλλά εδώ θα το κουβεντιάσουμε αυτό και θα το δούμε όταν έρθει εκείνη η ώρα. Ειδικά το κομμάτι των Πανελληνίων και πώς οι γονείς να καταλάβουν ότι δεν μπορεί η αξία ενός παιδιού να ξεκινάει από το ότι πήρε στα μαθηματικά. Δεν μπορεί από εκεί και πέρα να το κατατάσσουμε ως έξυπνο και μη έξυπνο ανάλογα σε αυτό. Πάμε λοιπόν και στο κομμάτι της ενήλικης ζωής. Γιατί εγώ μπορεί να κουβαλάω λοιπόν τη δυσκολία μου από την παιδική μου ηλικία, να είχα μια μαμά και ένα μπαμπά ο οποίος δυσκολευόντουσαν και δεν μου μεταδώσανε τη σιγουριά μέσα μου. Ότι αξίζεις για αυτό που είσαι, όχι για αυτά που κάνεις. Όχι για το αν πήρες το lower, το proficiency, αν τα κατάφερες στα μαθηματικά ή πήρες καλό βαθμό στις διαγωνίσματα. Αξίζεις για αυτό που είσαι. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό μιλάω στους γονείς. Αν νιώθουν ότι δυσκολεύονται, ότι τους θυμίζει, εγώ το λέω πολύ απλό, μου θυμίζει την πεθερά μου, κύριε Κανδαράκη, από την κούνια μου θυμίζει την πεθερά μου. Καταλαβαίνετε πως αυτό θα το μεταφέρω. Να το πω, δεν υπάρχει γονίδιο αυτοπεποίθησης. Αυτή η θεωρία ότι το παιδί γεννήθηκε με αυτοπεποίθηση, αυτά δεν υπάρχουν. Εγώ έχω μεταδώσει κάτι. Ο γονιός έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό. Όπω θεματάρα πάλι σήμερα. Πόσο ωραίο είναι αυτό και πόσο αληθινό. Δεν υπάρχει γονίδιο αυτοπεποίθησης. Και πόσο ανακουφιστικό είναι. Δηλαδή βλέπεις ότι εδώ δεν είναι σε επιστημονική βάση τοποθετείται και το λέει κάτι τέτοιο, αλλά αυτό δεν είναι ανακουφιστικό, να ξέρουμε ότι δεν ήμασταν τυχεροί ή άτυχοι να έχουμε ένα γονίδιο. Είναι κάτι που χτίζεται. Και πόσο ωραία ευθύνη είναι ένας γονιός να ξέρει ότι έχει βάλει το λιθαράκι του για ένα παιδί και μετά έναν ενήλικα με γεμάτο αυτοπεποίθηση. Πόσο ωραίο είναι. 50-50. Δυσκολευόμαστε πολύ. Δυσκολευόμαστε πολύ και θέλω πραγματικά, μιλάμε πολύ τρυφερότητα και πολύ νιάξιμο στους γονείς. Γιατί κάνουμε το καλύτερό μας, το παλεύουμε, αλλά ξεφεύγουν πράγματα και είναι ανθρώπινο να ξεφύγουν πράγματα. Και οι νέοι γονείς, και αυτό είναι το ελπιδοφόρο, και λέω γονείς επίτηδες γιατί είναι και οι άντρες οι οποίοι ζητούν βοήθεια, έρχονται και το παλεύουν και έρχονται επί της ουσίας να βγάλουν από πάνω τους όλα αυτά που κουβαλάνε από πίσω. Γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε, όλη αυτή η διαδικασία γίνεται μη συνειδητά. Γι' αυτό μίλησα για το βλέμμα. Χωρίς να το καταλαβαίνει ο γονιός, βγάζει τη δική του ανασφάλεια. Λέει, το δικό μου το παιδί μπορεί να είναι καλό. Έχω κάτι υπέροχες θεραπευόμενες και υπέροχους θεραπευόμενους και οι γονείς τους δεν τους καμαρώνουν. Ώρες λέω, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν? Δεν αξίζετε στους γονείς σας, λέω. Είστε τόσο υπέροχοι, έχουν τόση δυσκολία να τους καμαρώσουν γιατί κουβαλάνε τη δική τους την ανασφάλεια. Οπότε αυτό το κομμάτι πάμε να το διορθώσουμε στην ενήλικη ζωή. Ξεκινάμε λοιπόν με την αγωνία μας. Με συγχωρείς, σε αυτή την περίπτωση, συγγνώμη που σε διακόπτω. Ναι. Πόσο ωραίο πράγμα το, και αυτό το δεν μπορούν να μας καμαρώσουν οι γονείς μας. Πόσο ωραίο πράγμα είναι να σε καμαρώνει και ο γονιός. Για να δούμε τι άλλο λέει όσον αφορά, εντάξει, αρκετά με τους γονείς, ότι μάθανε, το θέμα είναι και εμείς ως
μεγάλα παιδιά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Εφόσον δεν είναι γονίδιο, έχουμε δυνατότητα να το αποκτήσουμε. Για να δούμε. Έχουν όλες τις προϋποθέσεις. Πάνε να ξεκινήσουν και είναι σαν κάποιος να τους τραβάει τα χαλινάρια προς τα πίσω. Έχει λοιπόν νόημα να δούμε από πού ξεκινάμε, να μας καταλάβουμε, να αρχίσουμε να μας μιλάμε λίγη τρυφερότητα. Ακούω ανθρώπους που μιλάμε τόσο σκληρά στον εαυτό μας, τόσο απαξιωτικά. Μας προσβάλλουμε συνεχώς. Έχω το κειμένο, εντάξει, καλά πήγα. Καλά. Την ίδια στιγμή. Μπαμπαμ. Κάτσε, βρε παιδί μου, γιατί δεν πήγες καλά. Έχει τόσο γι' αυτό και επιμένω πολύ και στις θεραπευτικές ομάδες, Ελένη. Στη θεραπευτική ομάδα που βγαίνει κάτι πολύ πιο δυνατό, πολύ πιο ενισχυμένο από ό,τι στο ατομικό. Βγαίνει ένα διαφορετικό βλέμμα συνολικά. Όποιος τολμάει, είναι δύσκολη θεραπευτική ομάδα, αλλά ο θεραπευόμενος τρέχει όταν μπει σε αυτήν. Γιατί ενισχύεται και γίνονται τις σωτικές κινήσεις live. Αν και πρέπει να. Για να δούμε την ερώτηση, για να ακούσουμε. Δεν έχουν αυτοπεποίθηση, έλκονται από τέρι που έχει αυτοπεποίθηση ή πάει στην ίδια κατάσταση. Όχι. Μισό και μισό κάνει δύο μισά. Δεν κάνει ένα ολόκληρο. Είμαι ανάπηρος, θα βρω έναν άλλον ένα ανάπηρο και θα πηγαίνουμε έτσι και θα δημιουργηθούν σχέσεις εξάρτησης, ανάγκης. Γιατί κάποιος ο οποίος έχει αυτοπεποίθηση δεν θα μπει στη διαδικασία. Πραγματική αυτοπεποίθηση δεν θα μπει στη διαδικασία να σέρνεται ούτε να ψευτοαναδεικνύεται από κάποιον ο οποίος τον θαυμάζει και τον κοιτάζει έτσι. Ολόκληρο είμαι εγώ και ψάχνω άλλο ένα ολόκληρο. Μάλιστα. Υπέροχη και σήμερα. Οπότε. Τι πιο ωραίο από το να κλείσουμε με αυτό, ούτε να αναδειχθούμε από κάποιον ο οποίος είναι πιο αδύναμος από εμάς, ούτε να πάρουμε αυτοπεποίθηση επειδή κάποιος μας ναι, δεν δουλεύει. Μου λέει τώρα εδώ ένας φίλος μου, δεν δουλεύει το ακουστικό, δεν δουλεύει, το βλέπει, το ακούτε κι εσείς, δεν δουλεύει. Ο άνθρωπος είναι στην Αγγλία και μου κάνει εδώ παρατηρήσεις, έχει δίκιο. Θα δούμε, θα τα συζητήσουμε εδώ με το τεχνικό τμήμα να μας βοηθήσει. Οπότε κλείνουμε λέγοντας ότι ένα ολόκληρο ψάχνει για το άλλο ολόκληρο, για να είμαστε δύο ολόκληρα και να πορευόμαστε χέρι-χέρι. Ξαναλέμε αυτό που λέμε πάντα σε αυτή την εκπομπή, ότι πάντοτε το χέρι υπάρχει εκεί αρκεί να το αναζητήσουμε. Οπότε δεν πάμε για το μισό και μισό και πάμε κουτσένοντας. Πάμε για το ολόκληρο και ολόκληρο, μας κάνουν δύο ολόκληρα. Έτσι κάπως με αυτή την ευχάριστη νότα, με το σχόλιο ότι η αυτοπεποίθηση δεν είναι γονίδιο, οπότε μπορούμε να ηρεμήσουμε και να μην το αποδώσουμε στο ότι είμαστε τυχεροί ή άτυχοι που το έχουμε αυτό το γονίδιο. Εντάξει, παίζουν ρόλο οι γονείς και τα παιδικά βιώματα και τα χρόνια, αλλά ας το ξεπεράσουμε και αυτό, υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι και ας τη χτίσουμε. Λοιπόν, λιθαράκι, εδώ θα χαλάσουμε και το μικρόφωνο στο τέλος. Και κάπως έτσι κλείνουμε λοιπόν την Παρασκευή μας. Ορίστε, η ώρα πήγε 10 και 10 πάει. Να σας αποχαιρετήσω με αυτό το ακουστικό το οποίο δεν δουλεύει και κάνει διακοπές συνέχεια. Να περάσουμε ωραία και το Σαββατοκύριακό μας, έτσι ηλιόλουστο όπως το περιμένουμε, όπως θέλει ο καθένας. Και να έρθουμε την επόμενη Παρασκευή με ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση, όπως μας είπε εδώ και η επιστήμονας. Φιλάκια, θα το βγάλω εγώ το ακουστικό γιατί με ενοχλεί. Ευχαριστώ πολύ όλα τα παιδιά που μου στέλνουν μηνύματα εδώ, τους φίλους μου, και μου κάνουν πραγματικά σχόλια και υποδείξεις πολύ χρήσιμες. Καλό βράδυ, παιδιά. Με κάποιους θα τα πούμε και αύριο. Τα λέμε λοιπόν την άλλη εβδομάδα, να είμαστε καλά και να δούμε τι μουσικό χαλί θα επιλέξουμε. Ένα λεπτάκι να σας το βρω. Το βρω. Παίζει τίποτα. Έτσι κάτι lounge. Φιλάκια, καλό βράδυ.